όμως που μιλήσαμε αρκετά. Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Πατρίδα και δουλειές και τα φιλιά μας τρελής. Μα μέσα μου βαθιά τη σπίδα είχε ξεμείνει. Περίμενα πως θα ξαναφανείς. Κάνω μια αρχή. Θυμάσαι το παιχνίδι που παίζαμε παλιά, τις ιστορίες. Λέει ο ένας μια μαλακία και τη συμπληρώνει ο άλλος. Ωραία, ξεκινάω εγώ τη μαλακία. Ένας ντετέκτιβ. Και ένας φίλος του ποδοσφαιριστής. Μπράβο. Τι κάνουν αυτοί οι δύο? Στείλουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Εσείς. Αυτό το έχει κάνει μετά. Ε, ναι, ρε. Η αστυνομία μπουζουριάζει τον detective και στο δικαστήριο συναντάει έναν παλιό του συμμαθητή που έχει γίνει δικηγόρος. Και έναν άλλο συμμαθητή που είναι ήδη δημοσιογράφος. Και οι τρεις του συναντάνε έναν τέταρτο που είναι μουσικό. Και όλοι αυτοί τι κάνουνε? Κάνουνε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Πλησιάζει 8.30 και όπως πάντα ακούτε Jukebox FM. Κοντά σας μέχρι και τις 10 το πρωί θα είναι η Μελίνα. Καλημέρα, Λουκιά. Καλημέρα, Νικολάκη. Μα τι έχει γίνει τελευταία και μορφαίνει συνέχεια εσύ? Αλήθεια? Ναι, παιδί μου, τώρα τελευταία είσαι πολύ καλύτερα. Γιατί? Θα είναι η ομαλή ερωτική ζωή, Νίκο μου. Νάσος. Θέλεις να δεις ακροαματικό το Σαββατοκύριακο? Για φέρετε, φυσικά θα να δω. Για πάρε μου το Γιάννη. Τώρα στο γραφείο μου. Ναι. Τώρα. Θα είδε τα νούμερα. Γιαννάκη, έχω να δω τέτοιες ακροαματικότητες από την πρώτη περίοδο του σταθμού. Τότε που ήμασταν ο πιο hot σταθμός στην πόλη, μπράβο. Ευχαριστώ. Και που είσαι, δεν είναι μόνο τα νούμερα. Κάθισε ο ίδιος και άκουσα το Σαββατοκύριακο την εκπομπή. Ήταν πολύ καλή, μπράβο. Ευχαριστώ. Εννοείται βέβαια ότι κρατάτε το Σαββατοκύριακο εσύ και ο Άλεξ, Ευχαριστούμε.
Σταμάτα ρε μαλακισμένα να του λες συνέχεια ευχαριστούμε. Και τι τρέχει. Κανονικά εσύ πρέπει να είσαι ευχαριστημένος με αυτά που ακούς. Έκανες τη διπλάσια κρωματικότητα από όλο το πρόγραμμα όλης της εβδομάδας. Και τώρα μου αντιδράσεις έτσι με τα ευχαριστούμε, σαν να έχετε αποτύχει, γιατί. Έχω. Ή έχετε. Έχω ή έχετε. Τι εννοείς. Άστο. Όχι, όχι, δεν θα τα αφήσω. Θέλω να μου πεις τι ακριβώς συμβαίνει. Μίλα ρε παιδάκι μου. Είμαι χάλια. Αυτό το βλέπω, αλλά γιατί. Διάβασα τα νούμερα προσεκτικά. Και τι κατάλαβες εσύ που δεν κατάλαβα εγώ. Τι διάβασες εσύ που δεν διάβασα εγώ. Έλα, τώρα μη μου το πες, Βούδας, μίλα. Είμαστε δύο σταθμοί στην ίδια συχνότητα. Άλλος Σαββατοκύριακο, άλλος την εβδομάδα. Ο ένας χτίζει, ο άλλος γκρεμίζει. Πρέπει να σταματήσει Σαββατοκύριακο αμέσως. Και αυτό το κάνεις εσύ που είσαι διευθυντής και έχεις την τελική ευθύνη. Είσαι καλά, ρε. Θα κόψω μια εκπομπή που κάνει τα διπλάσια νούμερα από όλη τη βδομάδα, τρελάθηκες. Ναι. Και γιατί θα το έκανα αυτό? Γιατί αλλιώς πρέπει να κόψω όλο το εβδομαδιαίο. Τη Μελίνα, τον Χρήστο, εσένα, τον Λεούση, τον πατέρα μου. Και αυτό δεν γίνεται. Πώς θα έψε αυτό? Αυτό που άκουσες. Γι' αυτό και είμαι χάλια. Κάτσε, μισό λεπτό. Να το βάλουμε τα πράγματα κάτω. Να σε ρωτήσω, τι είναι ο Jukebox FM και πώς έχει γίνει γνωστός? Τι είναι, ρε Γιάννη? Μια παράνοια είναι. Μια ομαδική παράνοια που έπιασε εμένα, τον Χρήστο, τον Πέτρο και τον Μίλτο σχετικά με τον Πάμπτοχο. Και έτυχε να έχουμε εκείνη τη φορά τα φράγκα για να πραγματοποιήσουμε το παιδικό μας όνειρο, να κάνουμε το σχολικό μας σταθμό. Αυτό είναι. Ναι. Τι ναι. Και μετά. Μετά τίποτα. Μπλέξαμε με την Epic. Τους πετάξαμε έξω και να, τώρα έχουμε ένα σταθμό που προσπαθούμε να τα κουτσοβολέψουμε. Πότε επαγγελματικά, πότε χαβαλεδιάρικα, κάπως τέλος πάντων. Ναι. Τι ναι, μωρέ, με γάμισε μετά, ναι, μίλα. Και τι κάνουμε εγώ κι άλλο Σαββατοκύριακο. Παίζουμε το παιχνίδι των 10 ερωτήσεων τώρα. Τι κάνετε? Κάνετε μια εκπομπή που πάει καλά. Λοιπόν. Όχι, δεν κάνουμε μόνο αυτό. Κάνουμε και το ραδιόφωνο που θα θέλατε εσείς, αλλά δεν μπορείτε πια. Γιατί ο Jukebox FM για να είναι σχολικός σταθμός θα πρέπει να μυρίζει αθλητικά παπούτσια. Και εσείς είστε οι πατεράδες μας. Και δεν μπορούμε να στεγαστούμε όλοι μαζί στο ίδιο πρόγραμμα και γι' αυτό πρέπει να μας κόψεις. Κάτσε, φίλε, κάτσε. Μήπως τα λες λίγο υπερβολικά. Και άριξε μια ματιά στους πίνακες και θα δεις. Κάτι προσπαθεί να μου πει ο πιτσερικάς τώρα, αλλά τι. Μήπως ότι γερνάμε. Ναι. Δημήτρη. Με θέλεις κάτι? Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε τίποτα μετά από όλα αυτά που συμβεί μεταξύ μας. Δημήτρη μου, γιατί δεν πας να παίξεις εκείνο το υπέροχο παιχνιδάκι το οποίο δεν έχει μέσα γυναίκες? Θα αισθανθείς λίγο καλύτερα, ε? Ξέρεις, Δημήτρη, ο κάθε άνθρωπος έχει μία περιοχή στην οποία κινείται. Λοιπόν, εγώ στη δική σου περιοχή δεν μπορώ να κινηθώ πια. Λυπάμαι. Ναι, σ' αφήνω όμως τώρα γιατί κάνω εκπομπή. Γεια. Το απενεργοποιούμε, γιατί αυτό το κινητό μία καλή από το που το έχουμε ανοιχτό δεν μας έχει κάνει. Ούτε μία. Έχει δίκιο ο Γιαννάκης. Αυτόν τον ακούν τα λύκια και εμάς οι σαραντάριδες. Είμαστε δύο διαφορετικοί σταθμοί κατά την ίδια συχνότητα. Μόνο που ο πραγματικός Jukebox είναι αυτός του Γιαννάκη και του Άλεξ και όχι ο δικός μας. Μεγάλε, τι σου φέρα? Τι μου φέρες? Τι είναι αυτό? Έχω μια ξαδερφούλα που έχει κομπιούτερ και έβαλα να μου τυπώσει το αριστούργημά μας. Είμαστε στον αέρα. Έτσι θα το λένε. Και πώς είναι? Καλό. 40 σελίδες και κάτι. Άφησε τον, του ρίξω μια ματιά. Ρίχτω. Τι έχεις, ρε? Τι έχεις, λέω? Δεν μου λες, ρε Μιλτό. Εσύ είσαι ευχαριστημένος με το πώς πάει ο σταθμός?
Γιατί να μην είμαι? Αυτό να μου πεις, γιατί να μην είσαι εσύ? Ρε εσύ, μια χαρά πάμε. Με το ραδιόφωνο γίναμε κάποιοι. Το βλέπω εγώ στην πιάσα που κυκλοφορώ. Μέχρι και σένα σε ξέρουν. Με τα πιου πιου του Λαμπύρη. Ναι. Και δεν μου λες, Δραμήλη, το ποιος μας ακούει, μπορείς να μου πεις? Η δική μας. Της γενιάς μας, να λέμε. Α, μάλιστα. Γιατί τα κοσκινάς τώρα? Όχι, έτσι... Κάτι σκέφτηκα, κάτι τρελό. Νίκο, απόψε θα παίξω σε επανάληψη, ε. Γιατί? Μου δώσε τελεσίγραφο η Μαρία. Άμα δεν τη βγάλω απόψε έξω, θα έχουμε πάλι χάσμα. Ναι, να παίξεις. Θα παίξει επανάληψη, εντάξει. Εγώ τώρα πάω να ρίξω κάτι λότα. Ρίξε εσύ μια ματιά και μέχρι να γυρίσω πρέπει να το δώσω και στο λέω, σε καταλάβες. Αν διορθώσει τίποτα ορθογραφικά, μην το δώσουμε έτσι στον άνθρωπο και γίνουμε ρε ζήτη. Κυρία, φέρ' μου μέσα τα τηλέφωνα όλων των σταθμών. Όχι, δεν γελάω και εσένα. Φέρ' τα τώρα. Πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουμε ότι το συμβόλαιο της Μελίνας θα το πάρει κάποιος άλλος, πριν γίνει οτιδήποτε. Ωραία. Το πρέπει να πάω και στο σταθμό. Καλά ρε Χριστό, έχεις τρελαθεί. Έχεις πειρετό, σε δύο μέρες παίζεις live και θα πας στο σταθμό. Γιατί να κάνω? Τι να κάνεις, θα πάρεις τον Νίκο ένα τηλέφωνο και θα του πεις να παίξεις μια επανάληψη. Αλλιώς ξέχασε το live. Λες, ε. Εντάξει. Πάρε το τηλέφωνο. Αϊ. Γεια σου, Λουκία. Η Άννα είμαι. Τι κάνεις? Μπορώ να μιλήσω στον Νίκο? Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Ναι. Έλα ρε, τι τρέχει? Πεθαίνω. Έχω γρήπη, ρε. Τύπου αλφα. Και δεν ξέρω τι τύπου είναι. Πάντως δεν το βλέπω να έρχομαι στο σταθμό. Βάλτε μια επανάληψη. Αγόρι μου, και τίποτα, να μην παίξουμε, δεν τρέχει τίποτα, το ίδιο κάνει. Θα πούμε ότι δεν έφτασε καθόλου. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Εσένα, σε ενδιαφέρει να συνεχίσει να κάνει εκπομπές? Τι μου λέτε, μαλάκα τώρα? Έπαθα μια γρυπούλα δηλαδή και θα με κόψει από το σταθμό? Όχι, ρε βλάκα, απλώς κάτι ψάχνω. Αν α πούμε ήσουν αφροί. Αν δεν είχαμε το σταθμό, πες. Ε? Θα ήθελες να κάνεις ραδιόφωνο? Ξέρω εγώ τι να σου πω. Να σου πω την αλήθεια, χαίστηκα δηλαδή. Εντάξει, κάναμε την πλάκα μας, αλλά αυτό το κάθε μέρα, αρχίζει να με του βαρέσει τα νεύρα. Α, έτσι. Okay. Αυτό ήθελα να ακούσω. Λοιπόν, περαστικά και μπορεί το απόγευμα να περάσω μια βόλτα να σε δω. Κολλάει. Τι κολλάει? Δεν κολλάει, ρε πλάκα. Η γρήπη κολλάει μόνο στην αρχή και μόνο στο τέλος. Εσύ τώρα είσαι σε κρίση, αποκλείεται να μας κολλήσεις. Δεν σου πω, κάνεις λάθος. Όπως θες, έλα. Εντάξει. Έτσι, άγια. Μάλιστα. Μίλητος επανάληψη, λιγεράκης επανάληψη. Νομίζω πως ήρθε η ώρα πια. Για το ότι ο κάθε άνθρωπος έχει την περιοχή του. Ναι. Και? Είπα να έρθω εγώ αυτή τη φορά. Χαίρομαι. Καλά έκανες.
Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να τα λύσει όλα. Όχι, αλλά μπορεί να ανοίξει ένα κανάλι για διάλογο. Αν θες. Αν δεν θέλεις, ξαναγυρίζουμε ο καθένας στην περιοχή του. Πώς το καταφέρνεις αυτό. Πώς καταφέρνεις να τα κάνεις όλα σαν να παίζουμε παιχνίδι επί τραπέζιο. Πώς. Μα και τα παιχνίδια δεν έχουν την ίδια λιθοφάνεια με τη ζωή. Γιατί ως γνωστόν αλήθεια δεν υπάρχει. Γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί. Ποιο. Γιατί με μπερδεύεις, Ινέα, γιατί. Γιατί. Δεν γίνεται. Γιατί ρε Γιάννη δεν γίνεται. Γιατί έτσι. Κόψω το Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν θα κόψω το Σαββατοκύριακο. Θα κόψω το καθημερινό. Λοιπόν, άκου τι θέλω από σένα. Θέλω να μου ετοιμάσεις ένα πλήρες πρόγραμμα 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη εβδομάδα. Και θα αφήσουμε τους κύριους μετόχους να αποφασίσουν αυτοί αν θέλουν να συνεχίσουν το πρόγραμμα ή όχι. Εντάξει. Μόνο σε παρακαλώ πολύ, δεν θα πουλήσεις το πρόγραμμα, θα το προσπαθήσεις. Και εσείς. Τι είναι, μωρέ, εντάξει, δεν χανόμαστε εμείς. Η Μελίνα, για παράδειγμα, με το πρώτο τηλέφωνο που πήραν, διαφέρθηκαν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα βολευτούμε όλοι. Οκ. Okay. Θα έχεις την πρότασή μου το απόγευμα. Έτσι, μπράβο, ρε Γεννάκη. Άλλο. Λουκιά, ειδοποίησε όλους ότι το απόγευμα θα κάνουμε γενική συνέλευση των μετόχων του σταθμού. Ναι, και όλων των ιστορικών στελεχών. Οπότε καταλαβαίνεις ποιους πρέπει να ειδοποιήσεις. Και, α, και κάτι άλλο. Μόλις έρθει ο Λεώσης, πες του να περάσει από εδώ που τον θέλω. Ναι, γεια. Πρέπει μέχρι το απόγευμα να καταθέσουμε γραπτή πρόταση για όλο το πρόγραμμα του σταθμού. Για να τι δουν οι μέτοχοι. Σικέ. Όχι. Πώς. Ποιους ανθρώπους. Δικούς μας. Ναι. Δηλαδή τι. Η φωνή των καταλήψεων. Και αυτό παίρνει. Wow. Ναι. Κάπως έτσι. Πρέπει να ξεκινήσουμε όμως γιατί έχω και υποπή με το Λεώση μετά. Και ούτως υπή μου κόλλαε μια μικρά προκαταβολή του ύψους Φερρυππίν των 400.000 δραχμών θα με διευκόλυνε τα μάλιστα. Πάλι ρε δάσκαλε, μα τι τα κάνεις, χαρτοπαίζεις. Νικόλαε, αρνηθείς μου μεν δύνασε. Πλην όμως, κρίνεις με ουδαμός δύνασε. Ο γύρας ούγαρ έρχεται μόνον, φεφ. Εντάξει ρε δάσκαλε, μια απορία είχα. Ο μεν απορίαν έχων μαθητής, φιλομαθήσεστε. Ο απορίαν εκφράζων επί των οικονομικών αρμόδιος, απλώς την των συνανθρώπων του πεπιδίωσην της χαιρένη. Δεν μου λες πειραγή σου κάνει. Εάν δει γραμμωσή, έστω και είσαι πειταγή μου. Θα την δεχθώ. Γεια σου, ρε δασκαλάρα. Τα ουσιαστικά ουδαμώς σχηματίζουν συμβαθμούς, καραβοκύρι. Και αν εσχημάτιζον, θα έδει όπως χρησιμοποιήσεις τον τύπον δασκαλότατε κατά το μεγαλιότατε. Οπερ όμως και περιέχει το επίθετον μέγας. Εν πάση περιπτώσει, η προσφώνησή σου θα ήταν η ορθή εάν επροτίμεις τον τύπον πανσοφότατε, καραβοκύρι. Ο οποίος, όπως και δίποτε, αποδίδει επακριβώς την περίπτωσή μου. Του πες. Τώρα θα του πω. Λοιπόν, δάσκαλε περίπτωση, όρισε μια μικρή προκαταβολή. Α, και θέλουμε μια χάρη. Να ρίξεις μια ματιά εδώ να μας πεις τη γνώμη σου. Περί τίνος πρόκειται. Τίποτα, δάσκαλε, ένα σενάριο που γράψαμε οι τέσσερις μας για την τηλεόραση. Σενάριον.
δια την τηλεοψία. Ναι, ρε, δάσκαλε, για να βγάλουμε κανένα φράγκο το κάναμε. Εν τη αυτή περιπτώσει, θεωρήσατε το επί της διγράμμου επιταγής αναγραφόμενων ποσών ως αποζημίωση ψυχικής οδύνης. Ή να ενασχοληθώ μετά του ιδεχθούς του του πονήματος. Τι λέει, ρε, λέξη δεν έβγαλα. 400 θέλει μόνο για να το διαβάσει, λέει. Ελπίζω να μας πληρώσει καλά, Χασίδ, γιατί με αυτά που θέλει ο δάσκαλος θα μπούμε μέσα. Και ποιος εστί, Χασίδ? Ο παραγωγός. Α, διαθέτει δική του εταιρεία με επωνόματί του? Όχι, άνοση τη λένε την εταιρεία, αλλά διάβασε τώρα, δάσκαλα, να το στείλουμε. Α, μάλιστα. Το αναμένει τάχιστα. Όχι ακριβώς, αλλά μια και το έχουμε στα χέρια μας, μην το κρατάμε έτσι. Κατανοώ απολύτως. Θα εκκινήσω επιμελούμενος τούτου πάρα αυτά. Α, γεια σου. Πανδασκαλότατε. Για φέρ' το θερμόμετρο να δούμε. Πόσο? 37,6. Μόνο? Άρα μπορώ να σηκωθώ τώρα. Όχι, γιατί ο πυρετός έπεσε επειδή έχεις πάρει ασπιρίνες. Αλλά νομίζω πως δεν θα τη γλιτώσει την έξοδο. Σε θέλουν τα παιδιά. Ποια παιδιά? Πήρε η Λουκία τηλέφωνο στο κινητό και είπε πως θα γίνει κάτι στο σταθμό. Μια συνέλευση, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο. Α, και τι της είπες? Δεν είπα τίποτα γιατί δεν ήξερα πως θα είσαι. Αλλά νομίζω πως είναι σημαντικό. Μια χαρά είμαι. Θα πάω εκεί και θα τους κολλήσω όλους γρήπη. Η γρήπη δεν κολλάει όταν είσαι σε κρίση. Στην αρχή και στο τέλος κολλάει. Ναι. Και εγώ νόμιζα ότι αυτό ισχύει μόνο για τις παιδικές αρρώστιες. Το ίδιο ισχύει και στη γρήπη. Τα έχω μπερδέψει. Θα έρθεις κι εσύ, ε! Άννα! Ετοιμός. Με το λίγο, Ιωάννη, έχουμε ένα ικανό χρόνο. Εγώ, production. Ναι, ναι. Θα κληθείς εν ευθέτω χρόνο. Εντάξει. Βρήθηνε ο λογισμό μου. Πλην όμως, τολμώ να είπω, θα αποφέρει χοντρά φράγκα. Γεράσιμε, έσω έτοιμος. Δικαιονεστή είναι η των διδασκομένων μόχθη, την των διδασκόντων πενιχράν, σύνταξη συμπληρώσωση. Λουκία, σύνδεσόν με μετά του Ιδρύματος της Εθνικής Βιβλιοθήκης και έβρεμη τον αριθμό κλήσεως εταιρείας υπό την επωνυμία Άνωση. Εντάχει, Λουκία, αναμένω. Την ψήσαμε. Δύο σεζόν θα κάνει αυτό στη τηλεόραση. Και ηθικός ορθώνεστη όπως καγώ καρποθώ το αποτέλεσμα. Διότι ποιος κατέστησε τους μαθητάς αυτούς ικανούς πολίτες? Είμαι εγώ ο διδασκαλός των. Ποιος παρέσει αυτής τα εφόδια διόνε δημιουργήσαν το παρόν σενάριο? Και επειδή αθώηση και τας μετά των παραγωγών διαπραγματεύσεις θα υπομισθώ. Ω Γεράσιμε, ο πόσον μεγάλο καρδοσύ. Έλα, σήκωσε το τηλέφωνο. Σήκωσε το τηλέφωνο. Έλα, Δημήτρη, δεν μπορώ, το έχω πάρει από φόβο το κινητό. Έτσι με τώρα. Ας την πλακείς τώρα, εσύ πώς το κλέτω. Ναι. Έλα, Μελίνα. Ναι. Πήρα να σου πω πως θα γίνει μια συνέλευση των συντελεστών του σταθμού, στο σταθμό, και πρέπει να είσαι κι εσύ εδώ στις 6. Με ποιο θέμα? Δεν ξέρω. Α, καλά. Ποιοι άλλοι θα είναι εκεί? Πολλοί. Ο Νάσος, ο Νίκος, ο Πέτρος. Νομίζω όλοι. Μόνο τον Καραβίδα δεν βρίσκω. Δες να πάθει τίποτα? Όχι, όχι, μια χαρά είναι ο Δημήτρης. Δίπλα μου είναι, μαζί μου.
Ποιος είναι? Η Λουκία είναι. Πες της να παίξουν μία επανάληψη στην ώρα μου σήμερα, γιατί δεν έχω διάθεση για εκπομπή. Ωραία. Λουκία, να σου πω, έχω ένα μήνυμα από τον Δημήτρη. Να βρείτε μία παλιά εκπομπή και να την παίξετε σε επανάληψη, ναι. Α, καλά. Εντάξει. Έλα, bye. Τι πρέπει να μου πεις? Τίποτα. Πρέπει να πάμε στη συνέλευση των τελεστών, στο σταθμό. Πάμε. Και δεν πάμε. Βλέπω, βγήκαμε από την περιοχή μας και γίναμε ένας άνθρωπος, γίναμε. Ποτέ ο άνθρωπος δεν αλλάζει, ποτέ. Απλώς μερικές φορές μεταβάλλεται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας κάλεσα εδώ για τέσσερις λόγους. Πρώτον, για να σας κολλήσει γρήπη ο Λιγεράκης. Καθότι η γρήπη από την οποία υποφέρει δεν έχει εξακριβωθεί αν κολλάει στο πρώτο στάδιο, στο τελευταίο ή κατά τη διάρκεια της κρίσης. Πότε κολλάει? Στο πρώτο. Οπ, οπ. Είναι ρητορική ερώτηση, δεν απαντάμε έτσι. Άρχισε ο μεγάλος. Δεύτερον. Επιγραμματικά, Νίκο. Το να σας έχω όλους εδώ μου κάνει κάτι σε Ηρακλής Πουαρό και αποκάλυψη του δολοφόνου. Και αυτό το γουστάρω πάρα πολύ. Ωραία, Νίκο, έλεος. Έλεος είμαι κι άλλος τους. Και συνεχίζω. Τρίτον. Γιατί εδώ μέσα χτυπάει η καρδιά του Jukebox FM. Ωραία. Ελπίζω τώρα να μην αρχίσεις όλη την ιστορία για το πώς γεννήθηκε και πώς... Όχι, 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 όχι. Θα σας υπενθυμίσω όμως γιατί γεννήθηκε. Δικηγόρος, μια ζωή, ρε μπαγκάς. Άστο, Νάσο μου, θα τελειώσει. Άντε, να δούμε. Ο αγαπημένος μας, λοιπόν, σταθμός γεννήθηκε. Γιατί είχαν οριμάσει οι συνθήκες. Και το κοινό έχει ανάγκη από ένα τέτοιο σταθμό. Μπορούμε να προλάβουμε και το σύντομα. Σταματήστε, ρε, να δούμε που το πάει. Και εμείς έχουμε να βγούμε τη Μαρία μετά. Γεννήθηκε, λοιπόν, για να αναστήσει τον Πάμπτοχο. Τον πειρατικό σταθμό του σχολείου μας. Ωραία, Νίκο, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Παιδιά, συγγνώμη, εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Ναι, κι εγώ, αλλά δεν έχει σημασία. Εξάλλου ακροάτρια είμαι. Ορίστε, δεν ενημερώσατε τα κορίτσια. Έλα, θα σου πω να φροντιστείτε μετά. Μην κομπλάξει την κουβέντα τώρα. Καλά, ρε, στο μένα καμιά απέτηση, μην τρελαθούμε κιόλα. Σκέφτηκα, λοιπόν, ότι εφόσον γεννήθηκε εδώ και αυτό είναι ο τέταρτο λόγο, θα του άρμοζε να πεθάνει και εδώ. Έτσι όπως το ξέρουμε τουλάχιστον. Για κάτσε, δεν το πιες αυτό. Σπάστα και ξανά ρίχτα. Αυτό σημαίνει πως έχω να σας κάνω μια πρόταση που έχω προκαλέσει εγώ ο ίδιος για να γίνει. Όχι, ρε Νίκο, όχι. Δεν αντέχω άλλη έπιξη στη ζωή μου. Δεν θα τα αντέξω δηλαδή. Κάτσε, ρε μαλάκα, μη φτύνεσαι κι άλλο. Κάτσε κάτω. Τρελάθηκες. Θα σας έκανα εγώ πρόταση στυλ έπικ μετά από όσα έχουν γίνει. Νίκο, πρέπει να εξηγηθείς γρήγορα και απλά. Εντάξει, γρήγορα και απλά. Λοιπόν, ο Γιάννης και η αδερφή Άλεξ έστησαν το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Και αυτό το πρόγραμμα ανέβασε τις ακροματικότητες στα ύψη. Και εγώ τώρα σας ρωτάω, ποιος σταθμός είναι πιο κοντά στον Πάμπτοχο? Αυτός που κάναμε εμείς ή αυτός που στήσανε οι πιτσιρικάδες? Απαντήστε. Για καζάρι, Νίκο, τι θες να πεις? Ότι πρέπει να την κάνουμε εμείς και να έρθουν οι πιτσιρικάδες στη θέση μας? Τι, απολύσουμε μόνοι μας τους εαυτούς μας? Προτείνω να τους αφήσουμε να φτιάξουν ένα σταθμό όπως το θέλουν αυτοί. Γιατί αυτό που έχουν στο μυαλό τους είναι φρέσκο και δεν στηρίζεται σε κανένα κανόνα ραδιοφώνου. Αυτό που ήταν μέχρι τώρα ο Jukebox FM δυστυχώς δεν υπάρχει πια. Τουλάχιστον η Άλεξ και ο Γιάννης μπορούν να ξαναδημιουργήσουν τον σταθμό, καταλάβατε. Ρε Νίκο, δεν είναι λίγο υπερβολικό αυτό τώρα? Στο κάτω-κάτω είναι τελείως άπειρη. Τι λες, ρε Τάνια? Είναι καλή η πείρα, αλλά πολλές φορές η συνήθεια που φέρνει είναι η καταστροφή του καινούριου. Επειδή μου φαίνεται λίγο τρελό να το σκέφτεται κάποιος αυτό. Και που του ανήκει και ο σταθμός δηλαδή. Αλλά τι να πω, άμα μπείτε σε αυτή την τρέλα και το αποφασίσετε, εγώ σου δίνω το συμβολό μου και μπορείς να το σκίσεις. Ευχαριστώ. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Εξάλλου, εδώ και πολύ καιρό είμαι από τους απ' έξω, αλλά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν με νοιάζει για το σταθμό. Δεν μου λέτε. Τώρα τι γίνεται, παίρνει ο καθένας το λόγο και λέει τη γνώμη του για να καταλάβω δηλαδή? Όχι, τυχαία, ρε παιδί μου, τυχαία. Ό,τι σκεφτόμαστε το λέμε. Θέλω να μιλήσω, αλλά δεν ξέρω τι να πω. Ωραία εισαγωγή έκανες. Για συνέχισε. Να σου πω τι εννοώ. Εντάξει, πράγματι είναι λίγο υπερβολικό, αλλά εμένα μου αρέσει που έχουμε μαζευτεί και γίνεται αυτή η κουβέντα. Αν και εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη δεύτερη περίοδο του σταθμού. Πώς δεν έχεις? Μαζί δεν τον πήραμε πίσω στο σταθμό, ρε.
Ξέρεις τι, αυτή η εποχή μου φαίνεται λίγο προϊστορική. Τέλος πάντων, έχω να πω κάτι το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην κουβέντα. Και αυτό είναι ότι, μαλάκες, μεγαλώνουμε. Και ζητώ συγγνώμη και από τις κοπέλες για το μαλάκες. Αλλά μεγαλώνοντας, αλλάζει ο κόσμος και μέσα μας και έξω μας. Και εντάξει, μέχρι μια ηλικία μπορείς να τα σπάς. Από μια ηλικία και μετά, ό,τι σπάς πρέπει να το ξαναστήνεις. Και όποιος δεν το πιστεύει αυτό ότι είναι έτσι, είναι ή ηλίθιος ή ψεύτης. Έχω πει κάτι άσχετο. Λοιπόν, μπορεί να φανεί λίγο συντηρητικό αυτό που θα πω, αλλά εγώ το Jukebox FM δεν τον εμπιστεύομαι σε κανέναν. Εκτός και αν δω πρώτα το πρόγραμμα που ετοιμάζεται να κάνει. Δηλαδή, δέχομαι να δω τι θα ετοιμάσει ο Γιάννης με τους Άλεξ, αλλά μέχρι εκεί δεσμεύομαι. Αυτά. Ο Γιάννης και η Άλεξ είναι μέσα στο production. Είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους. Αν δεν θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει, να τους φωνάξω να έρθουν. Εγώ θέλω. Ωραία, μίλα. Αφού ακούσουμε τον Γιάννη, πώς θα αποφασίσουμε τι θα γίνει. Τυπικά, αυτό που κάνουμε εδώ είναι μια διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Jukebox FM. Εμείς αποφασίζουμε. Όχι, ρε παιδί μου. Ποιος θα μου πει εμένα να φύγω από το πρόγραμμα. Ή στο Μίλτο. Ή στο Χρήστο. Ή σε όποιον. Α, μάλιστα, το πιάνω, ναι. Γι' αυτό λέω. Οι μέτοχοι δικαίωμα ψήφου, η παραγωγή δικαίωμα να κρατήσουν τη ζώνη τους αν δεν τους πείσουν να φύγουν και οι εργαζόμενοι και λοιποί απλά τη γνώμη τους. Δεν είναι και τόσο νομότυπο αυτό. Τα βλέπω. Μάλιστα. Πού είσαι, Γιαννάκη? Έλα μέσα να σε κατασπαράξουν τα θηρία. Κοίταξε, δύο το καθυστερούν πολύ, έτσι. Ο κύριος Χασίδη, υποθέτω. Ναι, παρακαλώ. Εσείς ποιος είστε? Λεούσης. Γεράσιμος Λεούσης. Α, πώς είστε. Κύριος Λεούσης, λοιπόν. Καθολοκληρίαν και ουχή κατά αποκοπή. Μάλιστα. Μου είχατε στείλει και ένα σενάριο προλίγου. Τόνι. Με συγχωρείτε που σας έφερα εδώ στους χώρους εργασίας, αλλά οι δουλειές τρέχουν, δυστυχώς. Παρακαλώ, κατανοώ το πολύτιμο του χρόνου σας. Ωραία. Θα καθίσουμε εκεί, λοιπόν. Υπέρτατος. Τι λέτε, θα τα καταφέρει ο Γιάννης Αραγή? Είναι συμβολικό. Μέχρι να είσαι έτοιμος να αναλάβεις το σταθμό, εμείς θα είμαστε πίσω σου όλοι. Το κατάλαβα. Καλή επιτυχία, μικρέ. Ευχαριστώ. Εξηγείς μερικά πράγματα. Όπως? Δημήτρη, γιατί με μπερδεύεις τόσο πολύ? Εγώ σε μπερδεύω. Έλα, μόνη σου μπερδεύεις. Άντε, ψεύτη. Έλα. Πιο ψηλά. Τζιζ. Κάτσε, κάτσε, ένα λεπτό. Κέικ. We'll be right back.
πρέπει. Θέλεις να πάμε μαζί? Αποκλείεται. Γιατί, μωρέ, να σου, δεν έχω ξαναπάει σε καμπαρέ. Γι' αυτό δεν θέλω. Αλήθεια. Τι λες να... Μπορεί. Δικό μου είναι. Θα δείξει. Μπερδεμένος. Έγινε και λίγο από τον. Να πω, ελπίζω να είναι για καλό. Συγκινήθηκες? Το συνάχι. Έχεις πυρετό? Αν δεν πιεις το τσάι, δεν θα καταφέρεις να πας στο live. Αλλά με υγεία. Χαίρομαι που επιτέλους θα είσαι τα βράδια στο σπίτι, αλλά στεναχωριέμαι για το σταθμό. Θα σου πω, ρε Μαρία, εμένα δεν με νοιάζει. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι σιγά σιγά θα έρθουμε στα ίδια. Τι, θα χάσεις 40 κιλά? Όχι. Εννοώ θα έρθουμε στο ίδιο επίπεδο. Όχι. Μου λέμε για το μου. Είσαι λίγο μεγάλος πια για σπουδές. Μαρία, με τα παιδιά έχουμε γράψει ένα σενάριο, τη ζωή μας, και θα βγούμε στην τηλεόραση. Αμάν πια, βρε Μίλτο. Μια φορά να μου πεις ότι θα κάνεις κάτι φυσιολογικό. Μια φορά. Μαράκι, έχει πολύ καλά φράγκα και έχει και καλό αίσθητο. Νομίζω ότι θα πάει καλά. Θα γίνω διάσημος, θα με θαυμάζουν και θα ντρέπεσαι για μένα. Δεν τρέπομαι για σένα, παιδί μου. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, κύριε Λεώση.
αλλά θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μια έτσι λίγο αδιάκριτη ερώτηση. Παρακαλώ, αγαπητέ. Τώρα εσείς μου φαίνεστε ένας άνθρωπος πολύ σοβαρός και αν κρίνω και από την γλώσσα που χρησιμοποιείτε, ίσως και λίγο μουσιακός. Πώς είναι δυνατόν και γράψετε ένα σενάριο τόσο σύγχρονο? Ουδέν κενών υπό τον ήλιον, φίλτατε. Εξάλλου, διατηρώ την απαιτουμένη επαφή μετά της συγχρόνου εποχής. Διότι εμείς, οι της τέχνης του λόγου θεράποντες, οφείλομεν να είμεθα σύγχρονοι όσον αφορά εις τους χρόνους ούτινας διανύομεν. Μέμνησον εις έτη, είναι στο εμπαρόδο της κλασικής ρήσεως «When in Rome, do as the Romans do». Ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια. Σωστά. Συνεργάστην εξάλλου μετά των μαθητών μου, μεθενός εκ των οποίων είχατε, αν δεν απατώ, με επαφήντινα. Α, ώστε είναι το σενάριο που είχα παραγγείλει στον κύριο Καραβοκύρη. Δεν θα το έλεγα ακριβώς. Και εισερχόμενος επί της ουσίας μία ερώτησης. Οι πιθανότητες μαγνητοσκοπήσεως του πονήματος τούτου, ο ποιήσι. Να σας πω, δεν είναι από αυτά που παίζονται συνήθως στα κανάλια, τις μέρες μας τουλάχιστον. Τώρα, τα νεότερα στελέχη του σταθμού θα το υποστήριξουν. Όσο για τους παλιότερους, αν πάει να γίνει επιτυχία, θα είναι όλη δικιά τους. Αν είναι αποτυχία, θα είναι όλη δικιά μας. Αντιλαμβάνομαι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα βέβαια. Όπως ο ανταγωνισμός από τα διπλανά κανάλια. Ή και τι ώρα θα μας παίξουν, αν θα είναι ώρα για ανθρώπους ή ώρα για κουκουβάγες. Μάλιστα. Περίπλοκος λοιπόν υπόθεσης η τηλεοψία. Και τώρα επιτρέψατε μη μίαν έσχατον, ουμιμόνον αίτιους ιωδεστέραν ερώτηση. Παρακαλώ, παρακαλώ, βέβαια. Ο πόσον συντόμως θα μπορούσα ίσως να περιέλθω μιας πρώτης προκαταβολής? Τι κάνουμε τώρα χωρίς αριθμό? Τι γι' αυτό σκάς. Θα βρούμε ακόμα έναν και θα κάνουμε μια ομάδα μπάσκετ. Εγώ λέω να ανοίξουμε ένα παιδικό σταθμό. Ολομαλακίες λέτε. Πειραγμένοι. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Πατρίδα χρυδίες και τα φιλιά μια στρέβεις. Μα μέσα μου βαριά τη σπίθα είχε ξεμείνει. Περίμενα πως θα ξαναφανείς. Και ξαφνικά
αυγή.